μεθοδευμένα, πολύ ωραία βεβαίως. Χαρακτηριστικό είναι ότι ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα και τελείωσε στις 5.30 το πρωί. Mm-hmm. Μεθοδευμένα, γίναν πολύ ωραίες τοποθετήσεις των αντιδημάρχων. Γραφτές μάλιστα, προετοιμασμένες ώστε να πάρουν ώρα κτλ. Ήταν εκθέσεις ιδεών άσχετες με τις προτεραιότητες της πόλης και κυρίως άσχετες με το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την πόλη και τη χώρα, αλλά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, γιατί αναδεικνύεται πρωταθλήτρια. Το ζήτημα της πανδημίας, το ζήτημα του συστήματος υγείας που έχει καταρρεύσει και το ίδιο το σύστημα πια αναπαράγει την επέκταση του ιού, γι' αυτό δεν πέφτουν και τα νούμερα. Εδώ υπήρξε μεθοδευμένη, όπως και τις προηγούμενες μέρες, προσπάθεια της διοίκησης να μην αναδειχθούν τα προβλήματα, να μην αναδειχθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, οι ευθύνες του Δήμου, να περάσει στα μαλακά αυτή η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου με το γεγονός ότι η υγεία του πια παίζεται κυριολεκτικά στα ζάρια. Και ακόμα και μέσα αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, τις τραγικές συνθήκες, και η κυβέρνηση και ο Δήμος και φορείς της πόλης, με κορυφαίο βέβαια αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε ντροπή της πόλης, τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος από τη μία πλευρά προχθές μας έλεγε προηγούμενη συνεδρίαση ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα εθελοντικά και όχι με επίταξη όπως προτείνουμε εμείς, θα πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να πληρώνονται τα τριπλάσια από τους σημερινούς μαχητές της πρώτης γραμμής της υγείας, γιατί λέει οι σημερινοί μαχητές, αν πάθουν κάτι, οι χείρες τους θα έχουν μια σύνταξη. Ενώ οι ιδιώτες γιατροί δεν θα έχουν οι χείρες τους σύνταξη. Είναι ανατριχιαστικά αυτά τα πράγματα. Και προκάλεσε και την οργή και των γιατρών που ήταν σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ακριβώς. Και βεβαίως πρέπει να προκαλέσει, αλλά αυτά βεβαίως δεν πρέπει να μαθαίνονται από τα μέσα ενημέρωσης και τα τοπικά. Και συνεχίζει να προκαλεί, όπως με χθεσινή του ανακοίνωση, που διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι γίνεται μια ελάχιστη βέβαια και ανεπαρκέστατη προσπάθεια ελέγχου της τιμής των τεστ. Θέλει ελεύθερη διακύμανση της τιμής, ούτως ώστε τα διαγνωστικά εργαστήρια όπου οι μεγαλογιατροί έχουν τεράστια συμφέροντα να πλουτίσουν με εκατομμύρια από τους φωλίτες της πόλης, άνεργους, μη απασχολούμενους, φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν ούτε καν το 80 ή το 70 για να πάνε να κάνουν τεστ, διακινδυνεύοντας έτσι την υγεία τους. Και όμως επιμένουν. Λοιπόν, το χθεσινό ψήφισμα που καταθέσατε, αν δεν κάνω λάθος, το καταθέτετε. Είναι η τρίτη ή τέταρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που το είναι η τρίτη συνεδρίαση εδώ και 15 μέρες, όπου μετά που κυριολεκτικά χύσαμε υδρότα και μετά από πολλές προστριβές, αναγκάστηκε ο Δήμος να το βάλει στην ημερήσια διάταξη, να συζητηθεί και να τοποθετηθούν οι παρατάξεις. Ήταν δηλαδή γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξαφνικά στην διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφού είχαμε αυτές τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, εμφανίστηκε ένα άλλο ψήφισμα από πλευρά της διοίκησης, το ήδη ψηφισμένο ψήφισμα της ΠΕΔ. Στις 12 παρά 5. Μάλιστα. Εμφανίστηκε αυτό. Κοιτάξτε λίγο. Ακόμα και αυτός ο Δήμος. Και αν το θέλετε και πιο γενικά, ακόμα και αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει, στα λόγια βέβαια και όχι στην πράξη, ότι το σύστημα υγείας έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει. Το λένε όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων, το λένε οι ειδικοί πάνω στους οποίους στηρίζεται η κυβέρνηση και με βάση τους οποίους κάνει και την προπαγάνδα της. Το λένε πλέον ότι το ίδιο το σύστημα είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για το γεγονός ότι, για να το βάλουμε και λίγο πιο τοπικά, ότι η Θεσσαλονίκη έχει αναδειχθεί η πρώτη πόλη της Ευρώπης σε αριθμό νεκρών από τον κορονοϊό ανά εκατομμύριο. Η πρώτη πόλη της Ευρώπης. Για αυτή λοιπόν την πρώτη πόλη της Ευρώπης, ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος δημαρχεύει αυτής της τραγικής πόλης, δήλωσε χθες ότι είναι υπερήφανος για τη δράση του Δήμου. Αυτό, αν δεν είναι πολιτική αναισθησία, αν δεν είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων αποχή από την πραγματικότητα, αν δεν είναι χειρίς του είδους επικοινωνιακό παιχνίδι πάνω στην πλάτη των δημοτών της πόλης, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν τρομοκρατηθεί και με το δίκιο τους από την επέκταση του ιού, από τους θανάτους κτλ. Και κυρίως τρομοκρατούνται μπροστά στο επικείμενο βέβαιο τρίτο κύμα, το οποίο με το σημερινό σύστημα υγείας κυριολεκτικά θα πολλαπλασιάσει τους νεκρούς που βλέπουμε σήμερα, τότε τι άλλο είναι αυτό το πράγμα. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, και το έχουμε ξαναπεί, ότι το πρωτεύον για αυτή τη διοίκηση του Δήμου, όπως βεβαίως και για την κυβέρνηση, η οποία έχει καταστήσει το Δήμο υποκατάστημά της, απλά ένα φερεφωνό της και τίποτα παραπάνω, βάζει σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη προτεραιότητα, το πώς θα υπερασπιστεί την κυβέρνηση, ακόμη και τις αδυναμίες και την εγκληματική της πολιτική, παρά το πώς θα δοθούν λύσεις και θα ασκηθούν πιέσεις στην κυβέρνηση
για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο τώρα που υποτίθεται ότι λίγο μια χαλάρωση, αν το θέλετε, των τιμών των, που βλέπουν οι λοιμοξιολόγοι, αλλά κυρίως μπροστά στο τρίτο κύμα, για το οποίο όλοι μιλάνε. Και το οποίο όλοι λένε ότι θα είναι πολύ φωνικότερο και το σημερινό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν, πιέστηκαν βεβαίως, και όχι μόνο από τη λαϊκή σφύρωση, κυρίως πιέστηκαν από την αγανάκτηση του κόσμου, να συζητήσουν το ψήφισμα και βεβαίως να πάνε σε ένα ψήφισμα, αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε πριν, αυτό που ψηφίστηκε στην Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια μετάφραση σε τοπικό επίπεδο των ομιλιών του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκληματική πολιτική. Ένα ευχολόγιο, όχι απλώς αοριστίας, αλλά με κάποια, με τεράστια προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πραγματικές προτάσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τους ίδιους τους μαχητές του τομέα της υγείας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Το ψήφισμα της λαϊκής σφύρωσης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η μεταφορά αυτών των αιτημάτων των γιατρών και των νοσηλευτών και των ειδικών, που κυριολεκτικά κραυγάζουν για αυτές τις ανάγκες του συστήματος, ήταν η μεταφορά τους σε ένα επίπεδο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν. Δεν ήταν μονάχα η θέση της λαϊκής σφύρωσης, όπως θέλησαν να τις παρουσιάσουν στενά κομματικές, κομματικοποιημένες κτλ. Γιατί και αυτή τον αντίλογο δεχθήκαμε. Ότι το να ζητάμε την ενίσχυση των νοσοκομείων, το να ζητάμε την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, που τελικά με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο προχώρησε η κυβέρνηση. Στα χαρτιά βέβαια δεν πρόκειται περί επίταξης. Και όλα αυτά τα ζητήματα κατηγορηθήκαμε ότι πρόκειται για μια στενή κομματική πολιτική. Πιέστηκαν λοιπόν και προχώρησαν σε ένα τέτοιο ψήφισμα, το οποίο είναι ένα ευχολόγιο, δεν προβάλλει τα αιτήματα που πηγάζουν μέσα από τα νοσοκομεία. Απορρίπτει βεβαίως τις επιτάξεις των ιδιωτικών κλινικών, των γιατρών, των λεωφορείων, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση των ΝΑΣ που είναι μεταδότης του ιού. Αντίθετα, βάζει ζητήματα που από πολύ καιρό, πριν ακόμα από τον κορονοϊό, θέτουν οι κυβερνήσεις, θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το ζήτημα της οργάνωσης της υγείας στον τόπο μας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι ακριβώς βάζει το ψήφισμα της ΚΕΤ που ψηφίστηκε χθες και την πλειοψηφία του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ότι θα πρέπει, λέει, να παραδοθούν τομείς της υγείας με κρατική ενίσχυση, η οποία θα μεταφερθεί από το κεντρικό κράτος στους Δήμους, να μεταφερθούν τομείς διαχείρισης του τομέα της υγείας στους Δήμους. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει το εξής απλό, όπως το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των αστικών συγκοινωνιών. Επειδή οι Δήμοι δεν μπορούν πλέον ούτε καν στην καθαριότητα να ανταποκριθούν, επειδή έχουν κοπεί επιδοτήσεις από πλευράς του κεντρικού κράτους, βάζουν το πόδι τους, αν το θέλετε, στις συγκοινωνίες και στην υγεία, που είναι πανάκριβα προϊόντα. Επειδή λοιπόν είναι πανάκριβα και δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι Δήμοι με τα ελάχιστα οικονομικά που έχουν, είναι προφανές ότι θα προχωρήσουν σε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Αντί λοιπόν, για να το κάνουμε πιο απλό, η εκάστοτε κυβέρνηση να προχωράει, αν το θέλετε, με την ιδιωτικοποίηση της υγείας και να παίρνει και τον άλογο πολιτικό κόστος, μεταφέρει αυτό την ευθύνη των αποφάσεων για ιδιωτικοποίηση υγείας στην τοπική διοίκηση, στους Δήμους και στις περιφέρειες. Αυτό προσπάθησαν να περάσουν και με το χθεσινό ψήφισμα της ΠΕΒ. Το οποίο προφανώς είναι απαράδεκτο. Και χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα. Με την καταψήφιση από τον Δήμαρχο και την πλειοψηφία της Δημοτικής Διοίκησης, αλλά και από άλλες παρατάξεις, θα αναφερθούμε, του ψηφίσματος της λαϊκής σφύρωσης, στην πραγματικότητα από τη μία παριστάνουν όλοι αυτοί ότι χειροκροτάνε τους μαχητές της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία, αλλά από την άλλη κυριολεκτικά τους γυρίζουν την πλάτη. Πετάνε τη φωνή τους κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Και μιλάμε και για τις άλλες παρατάξεις, γιατί δεν ήταν μόνο οι ποικιλόμορφες και ποικιλόχρωμες παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι είναι πολλές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, οι οποίες καταψήφισαν. Ήταν και οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ, με λευκό ή με αποχή τοποθετήθηκαν οι γνωστοί από παλιά πράσινοι οικολόγοι, που περιστάνουν και τους προοδευτικούς, αλλά πάντα είναι το δεξί χέρι της όποιας αντιδραστικής πολιτικής. Εκείνη η παράταξη του κυρίου Καραμπελιά με τον κύριο Ρακά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφηνικιστές και ως ένα βαθμό και ρατσιστές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό, έστω και αν πολλές φορές προβάλλονται με προοδευτική φρασιολογία, ή ακροδεξί, όλοι αυτοί λευκό. Και βεβαίως εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ένα φαινόμενο το οποίο προκάλεσε μάλλον και γέλιο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εμφανίζεται η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στην Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ψήφισε αυτό το απαράδεκτο ψήφισμα, που ψήφισε χθες και η Δημοτική Πλειοψηφία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά κάτω από την πίεση των γεγονότων, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα της λαϊκής σφύρωσης.
με δύο πόδια σε δύο διαφορετικές βάρκες. Αυτά κάνει η επικοινωνιακή πολιτική που ασκεί ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τεράστιες ευθύνες που έχει για το ζήτημα του συστήματος υγείας μέχρι σήμερα. Με τις τεράστιες ευθύνες που έχει ακόμα και σήμερα, όταν είναι αυτός ο οποίος ψήφισε να αποζημιώνονται οι κλινικάρχες για τη δίθεν επίταξη που κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν ακολουθείς αυτή την επικοινωνιακή πολιτική, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς στο κενό και θα προκαλέσεις και γέλιο. Αυτό προκάλεσε χθες και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μετά την χθεσινή αυτή στάση της πλειοψηφίας της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, πώς θα κινηθεί η λαϊκή συσπήρωση, πώς συνεχίζει? Φαντάζομαι ότι δεν σταματάει ο αγώνας σήμερα εδώ στην ψήφιση του συγκεκριμένου. Κοιτάξτε λίγο, όπως και το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, θα πάρουμε πρωτοβουλίες και τις πολλαπλασιάσουμε. Βέβαια, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν λόγω των περιοριστικών μέτρων, ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα επικοινωνίας με τον απλό κόσμο, γιατί εκεί βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Καταρχήν, βεβαίως, προωθήσουμε τα δύο ψηφίσματα και θα τα θέσουμε υπό την κρίση, όχι πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά στα σωματεία των εργαζόμενων στους Δήμους. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο βοηθητικό προσωπικό, στο παριατρικό προσωπικό, εκεί που πραγματικά δίνει τη μάχη για να ξέρει ο κόσμος με ποιος έχει να κάνει. Θα το προωθήσουμε στις γειτονίες με κάθε τρόπο, ώστε η κραυγή και για τη σημερινή κατάσταση, και το ξανατονίζουμε, πολύ περισσότερο μπροστά στο επερχόμενο φωνικότερο τρίτο κύμα. Θα πρέπει να σηκωθεί φωνή η οποία κυριολεκτικά να ανατρέψει αυτή την πολιτική και αυτούς οι οποίοι την υποστηρίζουν. Να ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα και την ταφόπλακα που τα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα τα τοπικά, διατεταγμένα από τους ιδιοκτήτες τους, έχουν ρίξει μαύρο, αν το θέλετε, στο τι συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναβιβάζοντας σε σωτήρα της πόλης τον κύριο Ζέρβα, κάτι το οποίο και ο ίδιος βεβαίως το προωθεί. Το ξαναλέμε, θεώρησε τον εαυτό του υπερήφανο για την κατάσταση της πόλης, δηλαδή είναι να σηκώνεται η τρίχα του κάθε ενός που τον ακούει. Να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το μαύρο των τοπικών μέσων ενημέρωσης και σε απευθείας επαφή με τους δημότες αυτής της πόλης, να τους ενημερώσουμε και να οργανώσουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας την αντίδραση σε αυτήν την πολιτική και της κυβέρνησης και του Δήμου. Λοιπόν, συζητήθηκε βέβαια και το τεχνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να μας δώσετε έναν άξονα στο πώς θα έπρεπε να κινηθεί ένα τεχνικό πρόγραμμα σήμερα σε σχέση με αυτό που έχει η διοίκηση. Δηλαδή, αν μπορούσατε να μας δώσετε ένα σχόλιο, τι θα λέγατε σε αυτό που παρουσιάστηκε? Για την ίδια τη χρησιμή συζήτηση, να πούμε το εξής, ότι ωραία τα τεχνικά προγράμματα και είναι και πάρα πολύ σοβαρά, πραγματικά τα σοβαρότερα κείμενα τα οποία αποφασίζει ένας Δήμος. Ωστόσο, πάντα στις σημερινές συνθήκες, το ζήτημα της υγείας και της πανδημίας είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Για να το κάνω λίγο πιο απτό. Προφανέστατα το ζήτημα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πιο επίγουσα προτεραιότητα από την προτεραιότητα της πλειοψηφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης να προχωρήσει, για παράδειγμα, την αναμόρφωση της πλατείας Αριστοτέλους. Γιατί αυτά είναι τα εμβληματικά, τα κεντρικά, τα σοβαρότερα έργα τα οποία περιγράφει μέσα το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε χθες από την πλειοψηφία του Δήμου. Έργα βιτρίνας στο κέντρο της πόλης, έργα τα οποία προάγουν την τουριστικοποίηση της πόλης, όταν μέσα στην πανδημία έχει αποδειχθεί ότι αυτή η εξωστρέφεια και η τουριστικοποίηση της οικονομίας μέσα σε ένα βράδυ μπορεί να γίνει καπνός, είτε με πανδημία, είτε με μια επόμενη πανδημία, είτε με μια πολεμική όξυση της κατάστασης, και όλοι γνωρίζουμε σε ποιες καταστάσεις η χώρα μας με την Τουρκία κτλ. Αυτά κυριολεκτικά μπορούν να γίνουν καπνός. Απλά είναι έργα τα οποία μπορούν εύκολα να βγάλουν κέρδη, γρήγορα και μεγάλα κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο και όχι για τους μικρούς επαγγελματίες, που ταυτόχρονα σημαίνουν και μια τεράστια υποβάθμιση της γειτονιάς, τεράστια υποβάθμιση της υποχρέωσης του Δήμου για την σχολική στέγη, που κυριολεκτικά είναι κατατραυματισμένη και ακόμα περισσότερο τραυματίζεται αυτόν τον καιρό και με τις αποφάσεις του Δήμου. Υποβαθμίζονται λοιπόν τις πραγματικές ανάγκες. Εκεί αποτυπώθηκαν πια οι ταξικές προτεραιότητες στο τεχνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Αποτυπώθηκαν οι ταξικές προτεραιότητες του Δήμου, της κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου και το φορέο του εντός της επίπεδου Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ξένων δυνάμεων. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή επενδύσεις οι οποίες προωθούνται και πάρθηκαν χθες και συγκεκριμένες αποφάσεις από διεθνείς μονοπωλιακούς ομίλους μπαίνουν στην πρώτη προτεραιότητα του Δήμου, δείχνει αυτό το οποίο λέγαμε και προεκλογικά. Το ποιος θα είναι δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και με άλλων μεγάλων βέβαια πόλεων στη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης με τον ιδιαίτερο κομβικό γεωστρατηγικό της ρόλο, είναι στο άμεσο ενδιαφέρον πρεσβειών ξένων χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας κτλ.
Άρα τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο δήμαρχος και τι πολιτική θα ακολουθεί και επηρεάζουν βέβαια στις καταστάσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.